υπό τους ίδιους όρους με τους υπηκόους του εν λόγω κράτους. Σημειώστε το αυτό. Σημειώστε το αυτό. Έτσι. Το σημειώσετε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάμε παρακάτω. Πάμε στο Ι15, παράγραφος 1. Η αρμοδιότητα της Ένωσης στο πεδίο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας καλύπτει όλους τους τομείς της εξωτερικής πολιτικής και το σύνολο των θεμάτων που αφορούν την ασφάλεια της Ένωσης, καθώς επίσης τον προοδευτικό καθορισμό κοινής αμυντικής πολιτικής, η οποία μπορεί ίσως να οδηγήσει σε κοινή άμυνα. Με ένα ίσως μας αφαιρούν την εθνική αμυντική αυτοδιάθεση. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Οι θεμελιώδεις ελευθερίες και η απαγόρευση των διακρίσεων είναι το συγκεκριμένο άρθρο. Ιώτα 4, παράγραφος 2. Εντός του πεδίου του παρόντος συντάγματος και με επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων τις οποίες προβλέπει, απαγορεύεται κάθε διάκριση λόγω ηθαγενείας. Ναι. Φανταστείτε τι έχει να γίνει. Σε αυτό το στρατό θα λες φέρτε μου σφαίρες και θα σου φέρνουν γαλέτες. Να πληροφορήσεις με γαλέτες. Λοιπόν, πάμε στο Ι39, παράγραφος 2, εδάφιο Α και Γ. Ειδικές διατάξεις. Άρθρο Ι39. Ειδικές διατάξεις εφαρμογής της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. Αλβανοί. Βλέπεις από μακριά, Αλβανοί. Λοιπόν, όχι οι βορειοκυρώτες. Έτσι, το σουλούπι του ανθρώπου του βορειοκυρώτη ξεχωρίζει. Αυτός λες από μακριά χωρίς να έχει το στόμα του, είναι βορειοκυρώτης. Ξεχωρίζει και ο Αλβανός. Αυτός είναι Αλβανός. Λοιπόν, διαβάζουμε. Συνεχίζουμε. Ειδικές διατάξεις εφαρμογής της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Παράγραφος 1 και 2. Διαβάζω. Η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας αποτελεί εγγενές στοιχείο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Εξασφαλίζει στην Ένωση επιχειρησιακή ικανότητα βασισμένη σε μη στρατιωτικά και στρατιωτικά μέσα και τα δύο. Η Ένωση μπορεί να κάνει χρήση των μέσων αυτών σε αποστολές εκτός της Ένωσης προκειμένου να διασφαλίσει τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας σύμφωνα με τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Παράγραφος 2. Η κοινή πολιτική ασφαλείας και άμυνας περιλαμβάνει την προοδευτική χάραξη κοινής αμυντικής της Ένωσης. Η κοινή αμυντική πολιτική θα οδηγήσει στην κοινή άμυνα όταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λάβει σχετική απόφαση. Ζήσε Μάη μου να φας τη φίλη. Με ομοφωνία, στην περίπτωση αυτή, συνιστά στα κράτη-μέλη την υιοθέτηση μιας τέτοιας απόφασης σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες. Σημαντικότατα. Ούτε λίγο ούτε πολύ, τι λένε αυτά. Φέρετε μας εσείς εδώ την εθνική αμυντική αυτοδιάθεσή σας. Και αν εμείς αποφασίσουμε να σας καλύψουμε όταν επιτεθούν οι Τούρκοι στη Λίμνο, στη Λίμνη, οπουδήποτε, θα το κάνουμε. Αν το αποφασίσουμε, γιατί, γιατί εκείνη την εποχή μπορεί να μας συμφέρει να έχουμε καλύτερες διπλωματικές σχέσεις με τους Τούρκους παρά με εσάς. Οπότε μπορείτε να μην σας καλύψουμε κιόλας. Όπως αποφασίσαμε με την Κύπρο τότε. Λοιπόν, και βλέπουμε επίσης την μισθοφοροποίηση του στρατού. Βλέπουμε, σταματάει πλέον το βασικό χαρακτηριστικό του ελληνικού στρατού, που είναι η εθνική άμυνα, και πλέον γίνεται υπερεθνικός. Πηγαίνει να καλύψει και συμφέροντα γενικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια συμφέροντα είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των πετρέλαιων παραγωγών πολυεθνικών εταιριών. Της British Patrons και της ΕΡΤ και της μιας και της άλλης. Αυτό είναι τα συμφέροντα. Γιατί να πάει να πολεμήσει ο Έλληνας στρατιώτης ή ο Ευρωπαίος στη Συρία ή στην Ιορδανία ή δεν ξέρω πού αλλού. Ή στο Πακιστάν. Ή στην Ινδία. Γιατί. Άλλοι έχουν συμφέροντα εκεί. Δεν έχει ο Έλληνας. Ο ίδιος ο Έλληνας δεν έχει συμφέροντα εκεί πέρα. Έτσι. Ούτε καλά-καλά ο Γερμανός ή ο Γάλλος. Κάποιοι πλουτοκράτες, Γαλλογερμανοί, έχουν κάποια συμφέροντα. Δεν θα γίνεται πλέον ο πόλεμος ενός έθνους κράτους για τα εθνικά συμφέροντα, αλλά για τα συμφέροντα του πλουτοπαραγωγού. Που συγκεκριμένο. Ο οποίο μπορεί να είναι γερμανική καταγωγή ή γαλλική, αλλά ουδέμια σχέση έχει με την καταγωγή του, γιατί το κεφάλαιο δεν έχει σημαία. Αυτό το ξέρετε. Άρα δεν υπάρχει πόλεμο πλέον για ιδεώδη. Υπάρχει πόλεμο για συμφέροντα στιγνά. Εγκληματικά συμφέροντα, σε βάρος των λαών. Και σε αυτό το πόλεμο είναι απέναντι στο εθνικό στρατό. Σαφώς, προσέξτε, μπορεί να μιλάμε με έμφαση για κάποια πρόσωπα. Αλβανία, Αμερικάνικα, ξέρω τι. Δεν έχουμε τίποτα με του απλού ανθρώπου, αλλά με αυτό που πρεσβεύουν, με αυτό που εκφράζουν. Με την πρεσβεία. Έτσι. Με τον ίδιο τον άνθρωπο. Δεν έχουμε τίποτα. Μακάρι να μπορούσε ο άνθρωπο να σηκωθεί από την εκμετάλλευση στην οποία τον έχουν ρίξει πρώτον πολύ περισσότερα χρόνια από εμά. Ο Αμερικάνο είναι το πρώτο θύμα τη εκμετάλλευση του Αμερικανικού κράτου. Μετά είναι οι υπόλοιποι λαοί. Δεν νομίζω ότι επειδή του έχουν μια ανοχική οικονομική κοινωνία ακόμα. Οριακά τρίζουν τα πόδια τη να πέσει από στιγμή σε στιγμή. Ότι ο Αμερικάνο είναι ο ωφελημένο με αυτή την πολιτική του Αμερικανικού κράτου.
του σιωνιστικού κράτους. Βλέπετε ότι γίνεται, ακούτε κάθε μέρα ειδήσεις τι γίνεται, πόσοι νεκροί υπάρχουν στις βομβιστικές επιθέσεις στο Ιράκ. Αναρωτιέστε τον πόνο των οικογενειών αυτών των ανθρώπων όταν πηγαίνουν πίσω σε φέρετρα. Έχουμε αναρωτηθεί. Και αναρωτιέται και αυτός ο Αμερικάνος, ο Νέγρος, ο περιθωριοποιημένος, γιατί πήγε το παιδί μου εκεί κάτω, τι δουλειά έχει εκεί κάτω το παιδί μου, γιατί δεν μου το φέρουν πίσω σε φέρετρα, δεν πολέμησε για την πατρίδα του εκεί. Δεν μπορεί να το δικαιολογήσει ούτε να το ανεχθεί. Δεν υπάρχει δικαιολογία η απαιτούμενη για να σηκώσει το συνειδησιακό βάρος και την οδύνη του χαμού του παιδιού του. Και ο Νέγρος και ο Κινέζος και ο Πακιστανός και ο Χιλιανός και ο Έλληνας εκεί. Συνεχίζουμε. Άρθρο Ι40 το διαβάσαμε, έτσι. Λοιπόν, διαβάσαμε και τα άρθρα που σε συνδυασμό δείχνουν την κατάρριξη της εθνικής αμυντικής αυτοδιάθεσης. Με λίγα λόγια, τα άρθρα αυτά λένε ότι έχουμε πρόθεση κάποια στιγμή να έχουμε κοινή αμυντική εξωτερική πολιτική. Αλλά σταδιακά και θα δούμε, όταν το αποφασίσουμε. Την ίδια ώρα όμως φέρει την αμυντική σου αυτοδιάθεση εδώ, φέρει τη δική σου εδώ. Φέρει τα ΜΟΠ εδώ, φέρει τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Τα ΜΟΕ, με την Τουρκία, εδώ. Φέρει τον αέριο χώρο της Λάρισσας, του Αιγαίου. Εμείς τα καθορίζουμε. Για να σηκωθεί ένα αεροπλάνο της Ολυμπιακής Αεροπορίας, δεν πρέπει να πάρει εντολή από τον πύργο έλεγχου το ΣΠΑΤΟ, αλλά πρέπει να πάρει εντολή από τον πύργο έλεγχου των ξενών. Πάει η αυτοδιάθεση, η κυριαρχία στον αέρα και σε λίγο και στη θάλασσα. Πιθανά. Μα το λέει κυρία μου. Να μην πω ότι οι σημερινοί χάρτες που έβγαλε αυτή η κυβέρνηση, η συγκεκριμένη, θα το ακούσετε στις ειδήσεις. Βγήκανε χωρίς τα ίμια και τις αμφισβητούμενες. Βεβαίως, βεβαίως, χωρίς τα ίμια. Βεβαίως. Έτσι. Και βέβαια και σε συνδυασμό με την κοινωνική συνοχή με τους Αλβανούς, με τους Πακιστανούς και με τους Ινδούς και όλα αυτά, σταματάει ο εθνικός χαρακτήρας του στρατού. Τι να πεις για ποια Ελλάδα να μιλήσαμε, σε φαντάζομαι, είναι Πακιστανούς και Ινδούς, και τι να σου πούνε, τι να σου αποκλείσουν αυτοί. Το κάνω που σε ποδόσφαιρο. Κατάλαβες. Καλημέρα θα τους λες, καληνύχτα θα τους. Πάνω απ' άλλα. Το ποδόσφαιρο, τι γυρνάω. Κατήγγειλε δημοσιογραφικός ραδιοφωνικός σταθμός. Υπάρχουν παρετήσεις ανθρώπων πολιετούς υπηρεσίας στον ελληνικό στρατό, εκπαιδευμένων ανθρώπων, εκπαιδευτές κυρίως, οι οποίοι παρετούνται διότι δεν μπορούν να ανεχθούν αυτήν την κατάσταση. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν ακόμα χρόνια, 10 χρόνια υπηρεσίας να κρατήσουν. Παρετούνται, δεν αντέχουν. Δεν αντέχουν αυτήν την κατάσταση. Την προδοσία. Δηλαδή. Κατάργηση της εκπαιδευτικής αυτοδιάθεσης. Για να δούμε λιγάκι τι θα συμβεί στα σχολεία μας, στα παιδιά μας. Έτσι. Κατάργηση της εκπαιδευτικής αυτοδιάθεσης. Άρθρα Ι2 εδάφιο Β, 4 παράγραφος 2, 8 παράγραφος 2 εδάφιο Α, Β και 13 παράγραφος 2 εδάφιο Ι. Συνδυασμός όλων αυτών. Ι2 λοιπόν εδάφιο Β. Διαβάζουμε. Οι αξίες αυτές, δηλαδή η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ελευθερία, η δημοκρατία, η ισότητα, του κράτους δικαίου κτλ. Και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη-μέλη σε μια κοινωνία πλουραλισμού, ανοχής, δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και απαγόρευσης των διακρίσεων. Δεν θα είπα διακρίσεις. Εγώ είμαι Έλληνας, είμαι Ορθόδοξος. Ξεχασέ το σου λέει. Δεν είσαι τίποτα για μένα. Είσαι ένας Αλβανός ακόμα. Λοιπόν, στο ξεκαθαρίσει. Δεν έχεις διάκριση από τον Αλλοδαπό. Α είσαι με δαπό χρόνια και σε έχει στήσει εσύ το κράτος με το αίμα σου και με το αίμα του πατέρα σου. Όχι. Καμία διάκριση. Όχι, υποδιέστερος. 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 Ναι, υποδιέστερος. Βεβαίως. Υποδιέστερος. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε λιγάκι. Πού γνωρίζεις ότι είναι Έλληνας. Πήγε και Έλληνας. Πέταξε τα χαρτιά του στη θάλασσα. Πήγε στην Αλβανία και γύρισε και δήλωσε Αλβανός για να μπορέσει να βρει εργασία. Θα το πιστέψεις ότι αυτό το λέγαμε κάποτε αυτό αστιευτικά. Αυτό παιδί, λέω, είναι γεγονός. Θα το πιστέψεις ότι το λέγαμε αστιευτικά ότι για να βρούμε δουλειά πρέπει να πάμε να πάρουμε αλβανική υπηκότητα. Το λέγαμε αστιευτικά. Για να βρει πράσινη κάρτα. Μάλιστα. Ή το αντίθετο. Είμαι Έλληνας, κάνω αλβανικές εργασίες. Μάλιστα. Αυτό μην το γελάτε, αγαπητέ μου. Είναι γενική και κλάματα, πραγματικά. Αυτό που σας λέγω είναι ειλικρινές, παιδιά. Δυστυχώς. Χρόνια και τα αυτά. Δυστυχώς, ναι, δυστυχώς. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν σε αυτό το ελληνικό κράτος. Γιατί δεν είναι ελληνικό. Δεν είναι ελληνικό κράτος. Όχι, δεν είναι αυτά που λέτε. Δεν είναι ελληνικό κράτος. Είναι το ψευδορωμαϊκό, το Αγίου Κοσματεδονού. Οι ψευδορωμαϊκοί. Που δήθεν είναι Έλληνες με πλαστά ελληνικά ονόματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι απαγόρευση διακρίσεων, ανοχή λέει, έτσι, πλουραλισμός, όλοι μαζί, Πακιστανοί, Έλληνες, Αλβανοί, Ινδοί. Τώρα αν το δικό μου παιδί
δεν μπορεί να προχωρήσει, να μάθει αυτά που πρέπει να μάθει μέσα στο έτος της Δευτέρας Δημοτικού της Τρίτης, γιατί το άλλο ακόμα δεν έχει μάθει να μιλάει τη γλώσσα. Είναι αδιάφορο το ζήτημα. Και αυτό δηλαδή. Και άλλη καθυστέρηση από πίσω. Πέρα από την, καταστροφή της κοινωνικής συνοχής, έχω και την καταστροφή της πνευματικής παιδείας και, προόδου των παιδιών μας. Και βέβαια για να υπάρξει κοινωνική συνοχή και πλουραλισμός και ανοχή, θα σταματήσουν οι ιδιαιτερότητες. Ιστορικές, θρησκευτικές, σιγά σιγά μαθήματα που έχουν τέτοιες ιδιαιτερότητες θα απαλληθούν. Θα απαλληθούν οι ιστορικές εορτές, οι εθνικές εορτές, οι θρησκευτικές εορτές, οι παρελάσεις. Αυτά θα απαλληθούν. Δεν μπορεί να. Πώς θα μας ανοιχτούν οι άλλοι που θα είναι σχεδόν ίσοι με εμάς και περισσότεροι, γιατί έχουν σκοπό να φέρουν κανένα 5 εκατομμύρια από δάφτους εδώ πέρα. Πώς θα μας ανοιχτούν. Πρέπει να κόψουμε κι εμείς. Μπορεί να τα φέρουμε τα δικά μας, θα κόψουμε. Γεωργία, και τους σταυρούς καταργήσαν από τα σχολεία. Ορίστε. Καλά, δεν συζητάμε για την προσευχή, δεν συζητάμε για την κατάργηση προσευχής, δεν συζητάμε για την κατάργηση του εθνικού ύμνου, δεν συζητάμε για την έβαση της σημαίας, δεν συζητάμε για αυτά. Έχουν πάει από καιρό περίπατο αυτά. Έτσι, όχι τώρα, από καιρό. Πίσω. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στο άρθρο. Γιώτα. 4 παράγραφος 2. Θεμελιώδη της ελευθερίας και απαγόρευση διακρίσεων. Πάλι, εκεί, που ανησυχώνα. Εντός του πεδίου του παρόντος συντάγματος και με επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων, τις οποίες προβλέπει, απαγορεύεται κάθε διάκριση λόγω ηθαγενείας. Το είπαμε, δεν το ξαναερχόμαστε. Και που είσαι Έλληνας, δεν μας νοιάζει. Δεν υπάρχουν διακρίσεις. Τι μας νοιάζει, αν θες να μάθεις εσύ χριστιανικά θρησκευτικά ή αν θες να μάθεις εσύ εθνική ιστορία, δεν μας ενδιαφέρει. Ξέχασα το. Πάμε στο Ι8 παράγραφος 2 εδάφιο Α και Β. Ιθαγένεια της Ένωσης. Οι πολίτες της Ένωσης έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν Σύνταγμα. Έχουν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής στο έδαφος των κρατών μελών, το δικαίωμα του εκλέγην και εκλέγεστε στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και στις δημοτικές εκλογές στο κράτος μέρος κατοικίας τους υπό τους ιδίους όρους με τους υπηκόους του εν λόγω κράτους. Με λίγα λόγια, αυτοί οι άνθρωποι θα είναι στο κοινοβούλιο μέσα, θα είναι στις δημοτικές αρχές μέσα, θα είναι στους δήμους, θα είναι σε όλες τις εξουσίες. Θα είναι διευθυντές υπουργείων, παιδείας, εκπαίδευσης, εθνικής άμυνας, θα είναι παντού αυτοί οι άνθρωποι. Ανεξαρτήτως της ηθαγενείας τους. Δεν υπάρχουν διακρίσεις λόγω ηθαγενείας, το είπαμε και προηγουμένως. Και ακριβώς, λοιπόν, δημοτική διοίκηση βλέπει την έχρωμη του, τη δημοτική σύμβουλο έχρωμη του Δήμου Αθηναίων. Βλέπει τον κύριο Γκαλίπ Γκαλίπ στο Πασό, τον Τούρκο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ο οποίος παρακαλώ απαγορεύει την κυκλοφορία του ελληνικού βιβλίου των θρησκευτικών και της εθνικής ιστορίας στα σχολεία και στα βιβλιοπολία της Κομωτινής και της Θράκης, με μια ομάδα συνεργατών του εκεί έχουν σηκώσει τον κόσμο στο πόδι, κράτος εν κράτη οι κύριοι και τα σκυλιά δεμένα, και απαγορεύουν την κυκλοφορία του σχολικού βιβλίου του Υπουργείου Παιδείας, σχολείου του βιβλίου θρησκευτικών και βιβλίου εθνικής ιστορίας και ελληνικής γλώσσας. Δεν έχουμε σχέση, λένε εμείς, ούτε με τη γλώσσα σας, ούτε με την ιστορία σας, ούτε με την πίστη σας. Γι' αυτό και δεν θα κυκλοφορήσουν τα βιβλία στα σχολεία μας, γιατί περισσότεροι είμαστε Τούρκοι, Ατσίγκανοι και Πομάκοι. Και του οικογενείς. Και του οικογενείς, του Κομάνι. Αυτούς τους κυρίους τους έχει αφήσει η σημερινή πολιτική, κανονίζουν δεκαετίες, από τότε, δεν αγωνίζουν τώρα αυτοί. Αγωνίζουν από το 1975 και μετά αυτοί, από τον καιρό που έγινε η μεταπολίτευση. Αλλά ιδιαίτερα τώρα. Αυτός ο κύριος δεν έχει αφήσει τα βιβλία του Υπουργείου Παιδείας, του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και της Κευμάτων να κυκλοφορήσουν στην περιοχή της Κομωτινής και της Θράκης. Με το έτσι θέλω. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα λοιπόν για να κλείσουμε το κεφάλαιο το συγκεκριμένο, ότι θα γεμίσει ο τόπος, δημοτικές αρχές, υπουργεία, σχολεία. Και γενικότερα διοίκηση στο κράτος από ανθρώπους αλλοδαπούς, αλλόθρησκους, αλλογενείς, αλλόφιλους, αντιχρίστους, αρνησιχρίστους, αθέους, διεθνιστές και όλους αυτούς κυρίως. Λοιπόν, οι οποίοι το μόνο που επιθυμούν είναι να δουν την Ελλάδα ταφιασμένη, οριστικά και μετάκλητα, διαπαντός. Να γεμίσει ο τόπος Γκαλίπ-Γκαλίπ, να γεμίσει εχρώμους, οι οποίοι θα έχουν δημοτικά χρέη και χρέη Υπουργείων Παιδείας, διευθύνονται σύμβουλοι και δεν μαζεύεται. Τι έχει να γίνει. Αν ο Γκαλίπ Γκαλίπ σήμερα μόνος του, με μια ομάδα ξυπόλυτους του κομμάτους, απαγορεύουν την κυκλοφορία των σχολείων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στην Κομωτινή και στη Θράκη, μεθαύριο θα απαγορεύεται την κυκλοφορία τους και στα ελεύθερα βιβλιοπολία και στα σπίτια μας μέσα. Θα γίνεται έλεγχος από αυτούς, αν υπάρχουν διαπλοία μέσα στα σπίτια μας. Όπως τις αστυνομίες τους. Ακριβώς καρπών το μοντέλο της Σερβίας.
ότι έπαθε η Σερβία από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με τη λήξη του και μετά.